Ήρθε ο καιρό για να διευρύνει το Υπουργείο Παιδεία στι σχολικέ κοινότητε και να δημιουργήσει πειραματικά και πρότυπα σχολεία. Η εγκύκλιο πρόσκληση έφτασε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς και τις κατατόπου Διευθύνσει Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Ηδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλη διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με αρκετά ουσιαστικά αποτελέσματα για γονεί και εκπαιδευτικού που την παρακολούθησαν όπω διαβεβαιώνει ο διευθυντή τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Έβεια Γρηγόρη Δάσκο. Η συμμετοχή ήταν, θα έλεγα, αρκετά μεγάλη. Αν θυμάμαι, γύρω στα 350-340 άτομα υπήρχαν στην τηλεδιάσκεψη που έγινε. Ε, τέθηκαν ερωτήματα, ε, τα οποία απαντήθηκαν, ομαδοποιήθηκαν και απαντήθηκαν αρκετή ώρα. Ε, πρέπει να πω ότι συμμετείχαν οι διευθύντρια πειραματικών του Υπουργείου Παιδείας, η κυρία Παπατσίμπα, η οποία έκανε την ε, βασική ενημέρωση, και εκπαιδευτικό που είναι στην Κεντρική Επιτροπή των Πειραματικών, ο κ. Διαμαντίδη. Απαντήθηκαν αρκετά ερωτήματα. Ε, θεωρώ ότι λύθηκαν πάρα πολλέ απορίε. Τι είναι όμω τα πειραματικά σχολεία, γιατί δεν λειτουργούν στην περιφέρεια στερεάς και πώ μπορούν να καλύψουν τα προβλήματα που επικαλούνται οι εκπαιδευτικοί ότι θα δημιουργηθούν από τη λειτουργία του. Το πειραματικό σχολείο εφαρμόζει το αναλυτικό και ορολόγιο πρόγραμμα του κανονικού σχολείου. Δηλαδή διδάσκονται υπάρχει ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει και στα άλλα σχολεία. Η διαφορά είναι ότι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα που, να, της συνεργασίας των σχολείων αυτών των πειραματικών με πανεπιστήμια, με φορείς, με εφαρμογή προγραμμάτων που θέλει το Υπουργείο πιλωτικών προγραμμάτων σπουδών, για παράδειγμα, που θέλει το Υπουργείο να εφαρμόσει. Δίνεται η δυνατότητα λοιπόν να κάνουν και άλλες δράσεις, άλλες, άλλα προγράμματα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να την κάνουν τα άλλα σχολεία. Το εκπαιδευτικό προσωπικό και εδώ πρέπει να πω ότι ε, το εκπαιδευτικό προσωπικό ενός σχολείου το οποίο μετατρέπεται σε πειραματικό ε, παραμένει στο σχολείο εφόσον το επιθυμεί, παραμένει για δύο χρόνια με δήλωσή του στη συνέχεια αξιολογείται όπως αξιολογούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί, και στην αξιολόγηση αυτή, αν πάρει το 50% τη αξιολόγηση, μπορεί με δήλωσή του πάλι να παραμείνει για άλλα τέσσερα χρόνια κατά προτεραιότητα. Οι οργανικές θέσεις πρέπει να σημειώσω εδώ, ότι οι οργανικές θέσεις ανήκουν στο σχολείο, στη διεύθυνση. Οι εκπαιδευτικοί έχουν οριστική τοποθέτηση στο σχολείο. Χάνουν λοιπόν την οριστική του τοποθέτηση, γιατί οι θέσει στα πειραματικά σχολεία. Είναι θέσει ε, επιθυτία, δεν είναι θέσει οργανικέ. Ε, οι θέσει αυτέ επιθυτία, όπω προανέφερα, μπορούν να κρατηθούν από του εκπαιδευτικού που το επιθυμούν. Ε, εάν δεν το επιθυμούν, οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπαίνουν σε προτεραιότητα, μπαίνουν σε υπεραριθμία και μπορούν να διαλέξουν την οριστική τους τοποθέτηση σε κάποια άλλη οργανική θέση του πίσπε, στο οποίο ανήκουν.